Εδώ και πολλά χρόνια ο μεγάλος καημός όλων ημών είναι η ιστορία του χορέμου. Πέρα από την πολύ μεγάλη ιστορία του συγκεκριμένου χτήματος και των ιδιοκτητών του, της οικογένειας χορέμου και προ αυτών, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι διαρκές όραμα των δημοτικών αρχών που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια ήταν με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η αγορά, ας το πούμε καταρχήν έτσι, του συγκεκριμένου χώρου που είναι ίσως ο μοναδικός, μάλλον ο μοναδικός πνεύμονας παρασύνου και μάλιστα σε μια ευρεία κλίμακα η οποία αν δεν απατώμε είναι πάνω από 70 στρέμματα, όταν η υπόλοιπη πόλη είναι τσιμεντωμένη και πυκνοδοτικημένη. Άρα λοιπόν είναι ένας χώρος ο οποίος συνδυαστικά με τον κήπο στην πλατεία μας μπορεί πραγματικά να δώσει λύσεις φυσιολατρικές, να το πω έτσι απλά, απίστευτες. Αυτό λοιπόν το όραμα εξακολουθεί να είναι εν ζωή από όλους. Διάβασα μία πρόταση από κάποιον συμπολίτη ο οποίος νομίζω ότι είναι γαμπρός χιώτης, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε κάποια ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι άξια να τα μελετήσει κανείς και να τα παρατηρήσει. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο δηλαδή μπορούν να συγκεντρωθούν χρήματα, γιατί έχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες από το Πράσινο Ταμείο. Εμείς παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Μήπως κάποια στιγμή, μέσα από κάποια ευκαιρία, κάτσει η μπήλια, για να το πούμε απλά, και μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μεγάλο βήμα σε συνεννόηση πάντα με τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης περιοχής. Η πρόταση λοιπόν, και ερχόμαστε στο σήμερα, η πρόταση η οποία λοιπόν ετέθη, είναι κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μία μικρή φορολόγηση μέσα από τους λογαριασμούς των συνδημοτών μας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το απορρίψεις, αλλά δεν μπορείς κιόλα να μην το εξετάσεις. Για λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα βάρη τα οποία φορτώνονται οι συνδημότες μας. Οπότε ένα μεγαλούτσικο βάρος για τη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι και κάποιες φορές η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η πρόθεσή μου είναι σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και την νομική μας υπηρεσία να εξετάσουμε το σενάριο του πώς μπορούν τελικά να αρχίσουν να συγκεντρώνονται χρήματα, αν μπορεί να γίνει αυτό, μέσα από έναν τρόπο που μπορούμε να εξηγήσουμε στους συνδημότες και τις συνδημότησες. Γιατί η πρόταση η οποία τέθη είναι γιατί να μην το αγοράσουμε όλοι μαζί από το συμπολίτη μας. Είναι μια φράση η οποία πραγματικά μπορεί κανείς να την δει σε βάθος. Και είναι και μια φράση που αγγίζει, γιατί μιλάμε για μια κληρονομιά η οποία ανήκει σε όλες και όλους τις χιώτισες και τους χιώτες και είναι κάτι το οποίο πρέπει ή δυνατόν και με κάθε τρόπο και μέσο να βρουν αλόβητη αυτή την κληρονομία και αυτή την περιουσία τα παιδιά και τα εγγόνια μας και τα δισέγγωνα. Και προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θέλω να δηλώσω ότι θα εξεταστεί πολύ σοβαρά η συγκεκριμένη περίπτωση για να δούμε τελικά πού μπορούμε να καταλήξουμε παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται, μήπως κάποια στιγμή εξασφαλιστούν χρήματα από ειδικό πρόγραμμα ή ειδικά προγράμματα, γιατί κακά τα ψέματα περάσαν ευκαιρίες που χάθηκαν. Όμως το χθες είναι χθες και δεν κάνουμε μνημόσυνα. Είναι το σήμερα και το αύριο και έτσι θα προχωρήσουμε.